Οι δανειστές μεταξύ άλλων ζητούν κατάργηση του ΕΚΑΣ, ψαλίδι στις συντάξεις 23% στο ρεύμα, κατάργηση του χαμηλού συντελεστή του 6,5%, εξαφάνιση των εκπτώσεων στον ΦΠΑ για τα νησιά, διατήρηση του έμφυα χωρίς αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες, υπαναχώρηση στις προσλήψεις. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται όπως διαμήνυσαν ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος της Κομισιόν μετά τις χθεσινές μαραθώνιες διαβουλεύσεις με τις προτάσεις των θεσμών που παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο της Κομισιόν στον Πρωθυπουργό. Να μην είχαν μεν το χαρακτήρα τελεσιγράφου, ωστόσο κινήθηκαν στη σκληρή γραμμή των δανειστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έγινε καμία αναφορά στο χρέος, καθώς και για τον μείζον θέμα παραμένουν οι διαφορές ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τη χθεσινή νύχτα θρίλερ στις Βρυξέλλες και το όχι του Αλέξη Τσίπρα στις 5 σελίδες με τα μέτρα φωτιά που έδωσε ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, ο Πρωθυπουργός επέστρεψε στην Ελλάδα όπου, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στις προτεραιότητές του είναι η ενημέρωση όλων των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, τις απαιτήσεις σοκ των δανειστών και τις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Η θετική εξέλιξη για την Αθήνα ήταν το γεγονός ότι οι δανειστές συζητούν χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία ως προς το ύψος τους. Θέλω να κρατήσω ως βάση συζήτησης τα χαμηλά, τα χαμηλότερα σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα πλεονάσματα, είπε ο Πρωθυπουργός. Το συμπέρασμα αυτής της συζήτησης είναι πως η πρόταση που έχει καταθέσει η ελληνική πλευρά παραμένει η μόνη ρεαλιστική και επικοδομητική πρόταση στο τραπέζι. Βεβαίως από τις προτάσεις που ακούσαμε από την πλευρά των τριών θεσμών θέλω να κρατήσω ως βάση συζήτησης τα χαμηλά, τα χαμηλότερα σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα πλεονάσματα και βεβαίως υπάρχουν και πολλά άλλα κοινά σημεία, υπάρχουν και σημεία όμως τα οποία κανείς δεν θα μπορούσε να προσεγγίσει διότι όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι μιλάμε για μια χώρα που τα τελευταία 5 χρόνια έχει υποστεί μια μεγάλη οικονομική καταστροφή. Χάσαμε το 25% του καθάριστου εχώριου προϊόντος από 5 χρόνια σκληρής λιτότητας. Εκεί ωστόσο που εξαντλούνται οι συγκλήσεις, τα μέτρα τα οποία ζητούν οι δανειστές για να προχωρήσουν τα χαμηλότερα πλεονάσματα παραβιάζουν βαθιά τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέφερε ενδεικτικά την κατάργηση του ΕΚΑΣ και τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος στον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ που, όπως είπε, δεν μπορούν να έχουν καμία βάση συζήτησης. Παράλληλα, από το Μέγαρο Μαξίμου διαψεύδουν πως την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί νέο τετατέτ Τσίπρα-Γιούγκερ στις Βρυξέλλες. Υποστηρίζουν όμως πως αν δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση, η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τους εταίρους, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για τηλεδιάσκεψη τόσο με τον κύριο Γιούγκερ, όσο και με τους Άγγελα Μέρκελ και Φρανσουά Ολάν. Την άποψή τους αναφορικά με τη νύχτα θρίλερ αλλά και το τι περιμένουν από την κυβέρνηση εξέφρασαν στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης και οι Αλεξανδροπολίτες. Τα πράγματα έχουν τη δυσκολία τους. Ότι δεν θα γίνουν όπως τα φανταζόμασταν εμείς. Πιστεύω ότι θα πάει καλά η διαπραγμάτευση. Δύσκολα μένα, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη. Υπάρχει άνθρωπος που συμφωνεί με αυτά τα μέτρα που προτείνουν. Αν υπάρχει κανένας, εγώ δεν το πιστεύω. Όπως λένε, η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση οφείλει να δώσει τη μάχη της. Τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε από μόνοι μας. Θα βασιστούμε στις δυνάμεις μας και σε άλλα κράτη, αν μπορούμε από αλλού. Εδώ δεν βγαίνει, παιδί, δεν βλέπω προκοπή. Πάμε για ρήξη, αυτό βλέπω εγώ και καλά θα κάνει να την κάνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Αυτό πιστεύω. Εσείς τι λέτε? Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Γιώργος. Δεν πάει άλλο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο δεν υπάρχει η αγοραστική αξία, η δύναμη που υπήρχε στην Ελλάδα έχει τελειώσει. Τα 200 δις από τα 300 τόσα που πήραμε τα πήραν οι τράπεζες. Αυτά τα δεις που πήγανε. Ο κόσμος δεν πήρε από κανένα δάνειο, κανένας δεν παίρνει, κανένας τίποτα. Τι τα κάνανε οι τράπεζες, οι τραπεζίτες, τα 200 δις που πήραν αυτοί. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Αυτό πρέπει να ελέγξει και να τους τα πάρει από την Ελβετία. Να έγινε το κούρεμα και πάλι το χρέος μας είναι μεγαλύτερο από ό,τι ήταν. Αυτό είναι αδιανόητο.